Είμαι ο Κωνσταντίνος από τον Ογκαέ Γκρις και μαζί μου έχω τον αγαπημένο Νίκο Γκάνο, υποψήφιο για τον εθνικό τελικό της Ελλάδας. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα. Θέλω πάνω απ' όλα να μου πεις πώς είσαι αυτή τη στιγμή. Είμαι ενθουσιασμένος και αγχωμένος ταυτόχρονα. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή όταν βρεθήκαμε, ότι είμαι σε μια δημιουργία αλλά και παράλληλα αγχωτική περίοδο. Τέλεια. Λοιπόν, εθνικός τελικός για την Ελλάδα. Μετά από πολλά χρόνια και κάτι που και εσύ ήθελες μέσα από δηλώσεις που έχεις κάνει. Ναι. Πώς βλέπεις τη διαδικασία μέχρι ώρας? Την βλέπω πολύ εξωκρατική, πολύ σωστή. Είναι ωραίο γιατί δημιουργεί ενδιαφέρον σε όλους μας και στον κόσμο και στα παιδιά που συμμετέχουν, σε όλους τους καλλιτέχνες. Δίνει τη ευκαιρία σε άτομα που ίσως δεν έχουν δισκογραφία ή δεν τους ξέρει ο κόσμος να τους γνωρίσει. Δίνεται ευκαιρία και σε εμάς τους καλλιτέχνες που θέλουμε να πάμε και έχουμε δηλώσει το ενδιαφέρον μας. Οπότε συνήθως γινόταν ανάθεση, αλλά τώρα υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός. Οπότε νομίζω ότι είναι καλό για όλους μας. Εγώ αυτό που έχω να πω και το λέω και δημόσια είναι ότι έχεις αυτή τη διαχρονικότητα και στα τραγούδια σου από τη νέα γενιά μέχρι και τους πιο μεγαλύτερους. Από το Last Summer, το Say My Name που είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από σένα. Πάρα πολλά και το κοίτα τι έκανες. Δεν θα πεις ότι έχω μεγαλώσει γενιές, δε. Αυτό από τη μία είναι καλό να ξέρεις, που σε ξέρουν από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες γενιές. Θέλω λοιπόν να μου πεις ότι εφόσον περάσεις στα 12 καλύτερα, πιστεύεις ο κόσμος θα είναι δίπλα σου σε όλο αυτό, σε όλη αυτή την προσπάθεια? Γενικά έχω λάβει πολύ αγάπη από τον κόσμο σε όλα τα χρόνια της δουλειάς μου και της καριέρας μου. Ισχύει αυτό που λες, ότι τα κομμάτια μου ακόμα, ευτυχώς, για κάποιο λόγο παίζουν ακόμα. Γιατί είναι, ξέρεις, τα pop κομμάτια είναι δύσκολο να είναι και λίγο διαχρονικά κάπως. Συνήθως ακούγονται 1-2 χρόνια και μετά ψηλό εξαφανίζονται. Το έχεις καταφέρει εσύ? Τουλάχιστον με ένα κομμάτι σίγουρα, το κοίτα τι έκανες. Οπότε μου αρέσει αυτό πάρα πολύ και βλέπω ότι ας πούμε και τα νέα παιδιά το ξέρουν και το ακούνε και μου το στέλνουν σε story κτλ. Οπότε πιστεύω ότι αν περάσω από το Θεό στους 12 θα έχω τη στήριξη του κόσμου, αλλά νομίζω ότι πάνω απ' όλα παίζει το πώς θα το παρουσιάσουμε το κομμάτι. Δηλαδή, μπορεί να είναι και ένας άγνωστος καλλιτέχνης, ένα παιδί καινούριο, το οποίο να έχει ένα τόσο δυνατό κομμάτι και μια τόσο δυνατή παρουσίαση, που μπορεί να μας κερδίσει όλους. Δηλαδή, παίζει πολύ ρόλο το show που θα γίνει. Θα φτάσουμε και λίγο για τη σκηνική παρουσία. Να θυμίσω ότι για το 2022 για την Eurovision είχες καταθέσει το Deja Vu. Δεν πέρασε στην τελική φάση, δυστυχώς. Πώς το είδες εσύ αυτό τότε? Πίστεψες ότι θα προκύψει κάποια άλλη ευκαιρία να καταθέσεις ξανά? Πώς ήταν τότε η σκέψη σου, τα συναισθήματα? Να σου πω την αλήθεια, είχα απογοητευτεί λίγο τότε. Και γενικά είχα ψηλό απογοητευτεί με την Eurovision γενικά. Γιατί λέω, εντάξει, μια, δύο, τρεις, ξέρεις. Βασικά η τρίτη είναι τώρα. Η τρίτη και η Φαρμακερή. Είχα απογοητευτεί, αλλά τελικά βλέπω, μάλλον μαθαίνω, ότι ας πούμε στη Σουηδία, στο φεστιβάλ που κάνουν για την Eurovision, υπάρχουν καλλιτέχνες που έχουν δηλώσει συμμετοχή 7 και 8 φορές. Πάρα πολλές, όντως. Ναι, οπότε. Ναι, και να σου πω κάτι, θα το ξαναπροσπαθήσω και άλλη φορά. Δηλαδή και τώρα να μην επιλεγώ, πάλι θα το προσπαθήσω. Είναι αυτό που λέμε ο επιμένω νικά. Δηλαδή, όσες φορές θες και το επιθυμείς εσύ ο ίδιος, αφού σου αρέσει, ναι, και το επιθυμείς. Όσο έχεις το καλό τραγούδι και την ενέργεια και τη θέληση να το κάνεις, γιατί όχι. Τέλεια. Φτάνουμε λοιπόν στο 2025 που θα ήθελα, επειδή ξέρω ότι δεν μπορείς να πεις πολλά, ένα μικρό spoil για το τραγούδι που έχεις καταθέσει, κάτι, να πούμε εδώ στο κοινό του Ογκαέ Γκρις. Σίγουρα θα είναι χορευτικό, το ξέρουμε αυτό, είναι το στυλ μου, αυτό που αγαπάω να κάνω. Είναι ένα δυναμικό κομμάτι, έχει πολύ ωραίες μελωδίες, έχει έθνικ στοιχεία. Ωραία. Και έχει και μία ατάκα, αυτό. Έχει ατάκα μέσα σε όλη τη διάρκεια του τραγουδιού, μάλιστα. Αγγλικά ή ελληνικά? Αγγλικά. Όλα στα αγγλικά λοιπόν. Αυτό που ήθελα να μάθω εγώ περισσότερα. Έχεις σκεφτεί, εφόσον περάσει την τελική δωδεκάδα για τον εθνικό τελικό, τη σκηνική παρουσία? Φυσικά, όταν άκουσα το κομμάτι, το πρώτο που σκέφτηκα είναι το πώς μπορούμε να το παρουσιάσουμε πρώτα στον εθνικό τελικό και μετά στη σκηνή της Eurovision. Οπότε εννοείται, θέλω το κομμάτι μόλις το ακούω να μου ξυπνάει εικόνες, ιδέες, να με προειδεάζει για πράγματα που μπορώ να κάνω πάνω στη σκηνή. Και αυτό ήταν και ο στόχος μου, να είναι ένα κομμάτι έτσι δυναμικό, που να μπορείς να κάνεις χορογραφία εύκολα. Αυτό με εξητάρει. Είναι το σημαντικό ότι στο διαγωνισμό της Eurovision και το τραγούδι φυσικά, αλλά πλέον είναι και η εικόνα. Mm-hmm. Αυτό που θα παρουσιάσει πάνω στη σκηνή, οι χορευτές, αν είναι χορευτικό, η μπαλάντα, λίγο τα visuals.
Το έχει πάει λίγο λοιπόν πιο μπροστά στη Eurovision όλο αυτό, εφόσον κερδίσει και τον εθνικό τελικό. Δηλαδή αυτό το update θα γίνει. Ναι. Τόσο πολύ δεν το έχω πάει, γιατί ξέρει, πάω ένα-ένα βήμα. Αλλά φαντάζομαι ότι αν περάσω και αν καταλήξω να πάω κιόλας, θα έχω μια ομάδα δίπλα μου και ανθρώπους που εμπιστεύομαι, που θα μου δώσουν ιδέες. Και εγώ γενικά ψάχνομαι και ακούω και βλέπω βίντεο στο ίντερνετ από διάφορα show να πάρω ιδέες κτλ. Οπότε νομίζω ότι αν φτάσουμε εκεί, θα κάνουμε καλή δουλειά. Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον εθνικό τελικό. Ευχαριστώ. Και γιατί όχι και στη Eurovision στη Βασιλεία το Μάιο. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας, παιδιά. Είμαι ο Νίκος Γκάνος. Όπως ξέρετε, έχω καταθέσει το τραγούδι μου για τον εθνικό τελικό της Ελλάδας. Οπότε τα παιδιά όλα στο ΟΓΚΑΕ. Θέλω να, όσο μπορείτε και άμα σας αρέσει η πρότασή μου, να με στηρίξετε και θα σας στηρίξω κι εγώ. Φιλιά πολλά.